Βεβαίως, κύριε Υπουργέ, το νησί της Ακίνθου το γνωρίζετε. Όπως γνωρίζετε ότι αποτελεί και ένα από τα νησιά πρωταθλητές στον τουρισμό. Με ένα πολύ μεγάλο κομμάτι εισερχόμενου τουρισμού για τους καλοκαιρινούς μήνες. Επίσης, πρέπει να γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ, ότι το νησί της Ακίνθου, παρότι δεν έχει έλλειψη νερών, το τρεχούμενο νερό δεν είναι πόσιμο, είναι υφάλμηρο. Και μάλιστα όχι μόνο είναι υφάλμηρο, αλλά ταυτόχρονα δεν έχει και συνεχή ροή. Με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να έχουν ντεπόζιτα για να αποθηκεύουν το νερό για τις ώρες που δεν έχει συνεχή ροή. Κάτι το οποίο γίνεται ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα τους μήνες του καλοκαιριού. Και λόγω της μεγάλης κίνησης στο νησί, με αποτέλεσμα οι ποσότητες να μην επαρκούν. Και ταυτόχρονα να έχει και ένα απαρχαιωμένο δίκτυο. Όπου με βάση μετρήσεις της ΔΕΙΑΠ, μιλάνε ότι χάνεται πάνω από το 1/3 του νερού από αυτό το απαρχαιωμένο δίκτυο, το οποίο μπορεί να είναι και επικίνδυνο, γιατί ενδεχόμενα υπάρχουν και τσιμέντα και σωλήνες αμιάντου. Στις 11 πρώτου, πριν από περίπου ένα μήνα, άρχισε να τρέχει από τις βρύσεις των κατοίκων της πόλης της Ακίνθου πετρέλαιο, νερό μαζί με πετρέλαιο. Οι αιτίες λέει είναι ότι από κάπου υπήρξε διαρροή, πέρασε στα δίχτυα των ομβρίων υδάτων και μετά στο δίκτυο της ίδρευσης. Καταλαβαίνετε δηλαδή αν τόσο εύκολα περνάει κάτι από τα όμβρια στο δίκτυο της ίδρευσης, ότι έχουμε για ένα δίκτυο τρύπιο και ένα δίκτυο επικίνδυνο. Γιατί η δημόσια υγεία που το πετρέλαιο το κατάλαβα γιατί μύριζε και ήταν σκουρόχρωμο, άλλα πράγματα όμως πώς μπορούν να εντοπιστούν, τι μπορεί να περάσει από το δίκτυο των ομβρίων υδάτων, αν τόσο πραγματικά τρύπιο είναι το σύστημα. Παρ' όλα αυτά, και ενώ υπήρξε αυτή η κατάσταση με αποτέλεσμα να διακοπεί η υδροδότηση μέχρι να καθαριστούν το δίκτυο και τα ντεπόζιτα, η κυβέρνηση επί της ουσίας σφύριξε αδιάφορα. Ούτε μονάδα της δημόσιας υγείας επιθεωρητές να πάνε να ελέγξουν ποιος είναι η κατάσταση, να δώσουν, να ενημερώσουν τον κόσμο πώς μπορεί να καθαριστούν τα ντεπόζιτα. Η περιφέρεια και η δημοτική αρχή λένε εμείς δεν αποζημιώνουμε, ενώ πάθαν ζημιές στα ντεπόζιτα, άλλοι αναγκάστηκαν να τα πετάξουν, πάθαν ζημιές οικιακές συσκευές, επαγγελματικές συσκευές. Κάποιες χρειάστηκαν να πεταχτούν γιατί πάθαν πολύ μεγάλη ζημιά. Παρ' όλα αυτά, καμία ανταπόκριση για αποζημίωση από τις καταστροφές που πάθαν οι κάτοικοι. Και μάλιστα ο Δήμαρχος με τη ΔΕΙΑΣ λέει ότι μέχρι το ρολόι εμείς έχουμε ευθύνη από το ρολόι και μετά δεν έχουν καμία ευθύνη άμα υπάρχουν ζημιές. Και ποιος φταίει τότε? Και βεβαίως καμία απολύτως δέσμευση τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση. Δηλαδή αυτή η τεράστια αντίφαση. Να υπάρχει ένα δίκτυο απαρχαιωμένο, επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία και να μην αντικαθίσταται. Στη λογική του κόστους ωφέλους βεβαίως πάντοτε, κύριε Υπουργέ, γιατί άλλα έργα γίνονται πολύ γρήγορα. Άρα το ερώτημα είναι το εξής: πρώτον, αν θα αποζημιωθούν για τις καταστροφές που πάθανε, χωρίς δικιά τους ευθύνη, η κάτοικη κύρια της πόλης της Ακίνθου, και δεύτερον, αν υπάρχει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα από τη μεριά σας, να αντικατασταθεί το απαρχαιωμένο δίκτυο, να καθαριστεί το νερό και να μπορούν οι κάτοικοι να πίνουν πόσιμο και υγιεινό νερό το 2024. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε Καραθανασόπουλε, δυστυχώς δεν είναι και η μόνη περιοχή της Ελλάδας που έχει αντίστοιχα προβλήματα με απαρχαιωμένο δίκτυο και είναι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα, ιδίως την τελευταία τετραετία, προκειμένου να εξυγχρονιστεί και να βελτιωθεί ίσως το πιο βασική υποδομή που πρέπει να υπάρχει για την ανθρώπινη υγεία, που είναι το δίκτυο ίδρευσης. Για το σκοπό αυτό, ήδη από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, παρόλο που ο προϋπολογισμός της πράξης ήταν 300 εκατομμύρια, σχεδόν 600 εκατομμύρια έχουν ενταχθεί σε έργα ίδρυυσης που γίνονται σε όλη την Ελλάδα και αφορά κυρίως αντικαταστάσεις αγωγών πεπαλαιωμένων, ακατάλληλων πλέον για χρήση, ενδεχομένως και αμιάντου κτλ. Το οποίο προχωράει μεταξύ των δικαιούχων Δήμων και ο Δήμος Ακίνθου, που έχει πάρει ένα έργο 6 εκατομμύρια ευρώ και το οποίο υλοποιεί, δεν αφορά τη στενή περιοχή που έγινε το συμβάν. Σχετικά με το συμβάν. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι ήσασταν καλοπροαίρετα αυστηρό στην κρίση, στην κριτική σας. Όταν έγινε το συμβάν, την επόμενη μέρα ήρθε ο Δήμαρχος, με συνάντησε. Το πρώτο που κάναμε, όπως αντιλαμβάνεστε, ήταν ένα γεγονός το οποίο δεν είναι καθόλου συνηθισμένο, δεν αφορά μία τυπική βλάβη, αφορά ένα συνδυασμό πώς από ένα βιτιοφόρο, από ό,τι κατάλαβα, μπήκε τελικά νερό μέσω του αγωγού οβρίων στο δίκτυο ίδρευσης. Τον φέραμε σε επαφή
με την ΕΙΔΑΠ, η οποία έχει την τεχνογνωσία για τη διαχείριση τέτοιων συμβάντων, το οποίο ξεφεύγει από τα όρια, αν θέλετε, της μιας μεσαίου μεγέθους ΔΕΙΑ, όπως είναι η ΔΕΙΑ Ζακύνθου. Έγινε συνάντηση και στην ΕΙΔΑΠ, πάρθηκαν οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση του περιστατικού, συγκροτήθηκε συντονιστικό σχετικά με τη διαχείριση του περιστατικού, δόθηκαν εντολές, διακόπηκε η ίδρυυση, έγινε ενημέρωση και από την περιφέρεια, από τη Διεύθυνση Υγείας και από το Δήμο και τη ΔΕΙΑ να μην γίνεται κατανάλωση του νερού. Αυτό το κομμάτι λειτουργήσε καλά και αμέσως άρχισαν και δύο παράλληλες διαδικασίες. Η πρώτη διαδικασία ήταν να εντοπιστεί το ακριβές σημείο της βλάβης, το οποίο βρέθηκε 2-3 μέρες μετά πώς από τον αγωγό ουσιαστικά ομβρίων μπήκε η διαρροή μέσα στο δίκτυο ίδρυυσης. Και το δεύτερο ήταν πώς θα αρχίσει η αποκατάσταση σιγά-σιγά της ομαλής ροής του νερού, το οποίο τελικά αποκαταστάθηκε στις 31 Ιανουαρίου, αφού έγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι, αποκαταστάθηκε η βλάβη. Θα σας καταθέσω τα δύο σχετικά έγγραφα και της ΔΕΙΑ και του Δήμου Ζακύνθου, για να έχετε και την πλήρη γνώση του ιστορικού. Και εκκρεμεί ένα θέμα το οποίο αναφέρεται, αφορά το θέμα των αποζημιώσεων. Περιμένουμε το τεχνικό δελτίο από το Δήμο Ζακύνθου που θα έχει κάνει την καταγραφή και θα πάει στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, και από εκεί πέρα θα ξεκινήσει η διαδικασία από το αρμόδιο Υπουργείο για την αποζημίωση όσων υπάρχουν προβλήματα, μεταξύ των οποίων και των δεξαμενών. Και θα συμφωνήσω και μαζί στο 2024 να έχουμε δεξαμενές νερού σε ένα νησί. Είναι τουλάχιστον κάτι το οποίο πρέπει να διορθωθεί άμεσα. Ευχαριστώ. Καταθέτω. Κοίταξε, δεν αμφιβάλλουμε ότι διακόπηκε μετά από ενέργειες και η παροχή του νερού, αλλά και δόθηκαν εντολή να μην το καταναλώ. Είναι λογικό αυτό το πράγμα. Αλλά ζητήματα για το πώς θα καθαριστούν τα ντεπόζιτα, δεν δόθηκε καμία απολύτως. Ο καθένας, αυτή την πληροφορία, ο κάθε υδραυλικός, ανάλογα με το πώς το καταλάβαινε. Άλλοι καθάριζαν με ένα υγρό, άλλοι με άλλο. Πέρα από αυτά τα ζητήματα, αυτό είναι το λιγότερο όμως, που εδώ πέρα θα πρέπει να πάει και ένα κλιμάκιο να δει την κατάσταση για τη δημόσια υγεία. Και γιατί βεβαίως, τι είπαμε κύριε Υπουργέ, δεν απλά και μόνο το πετρέλαιο που φαίνεται. Μπορεί να κυκλοφορεί στο δίκτυο οτιδήποτε πλέον, άμα είναι έτσι η κατάσταση του. Από τα όμβρια να περνάει μέσα στο δίκτυο ίδρευσης. Ένα. Και δεύτερον, από άποψη αποζημιώσεων δεν υπάρχει καμία απολύτως δέσμευση από μεριάς του Δήμαρχου. Δεν γνωρίζουν τίποτα εκεί πέρα, δεν υπάρχει καμία απολύτως ενημέρωση. Ούτε καν γιατί αν γίνονται οι καταγραφές των ζημιών. Αυτές είναι οι δικές μου πληροφορίες. Και γι' αυτό ακριβώς το λέω και προξενεί εντύπωση στην κατάσταση αυτή η οποία υπάρχει. Αυτό το οποίο μας είπατε εσείς ότι θα καταθέσει στο Υπουργείο Υποδομών. Και στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Τέτοιες όμως κινήσεις δεν φαίνεται να υπάρχουν, δεν έχουν γίνει γνωστές και μάλιστα ο Δήμαρχος λέει ότι εγώ δεν έχω καμία ευθύνη. Αυτό απάντησε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έχω καμία ευθύνη για τις ζημίες που έγιναν από το ρολόι μέχρι την κατανάλωση. Μέχρι το ρολόι εγώ έχω ευθύνη, λέει. Από αυτή την άποψη μάλλον θα πρέπει να επανεξεταστεί αυτή η υπόθεση και να πάει να βγει το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και να πάρει μέτρα συγκεκριμένα, να κάνει συγκεκριμένες ανακοινώσεις και δεσμεύσεις για την αποκατάσταση των ζημιών. Και βεβαίως, κύριε Υπουργέ, είπατε τα 6 εκατομμύρια που πήρε και είναι για άλλη δουλειά ο Δήμος από το πρόγραμμα Τρίτσι, δεν φτάνουν να αντικατασταθεί το δίκτυο. Εδώ χρειάζεται ένα συνολικότερο σχέδιο, το οποίο θα έπρεπε ήδη να έχει ενταχθεί και να έχει εξαγγελθεί, για το πώς θα αλλαχθεί το δίκτυο ίδρυυσης στην πόλη της Ζακύνθου, κατά κύριο λόγο, γιατί εκεί είναι το ζήτημα, και όχι στις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, όπου πάει νερό, υπάρχει βεβαίως μη πόσιμο, για να κάνουν μπάνιο στις πισίνες, ενώ δεν υπάρχει νερό για ίδρυυση. Το θέμα δεν είναι να εξυπηρετηθούν οι μεγάλοι ξενοδόχοι, ακόμη και με νέο δίκτυο, για να έχουν πιο καθαρό νερό, αλλά το πώς θα εξυπηρετηθεί ο κόσμος, κύριε της πόλης της Ζακύνθου, που αναγκάζεται να αγοράζει νερό για να μπορέσει να πιει και να καλύψει βασικές ανάγκες. Γιατί το άλλο είναι μόνο για οικιακή χρήση, απλά και μόνο. Άρα λοιπόν αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο και εδώ έπρεπε το Υπουργείο να έχει πάρει ήδη μέτρα. Και στην περιφέρεια και στο Δήμο της Ζακύνθου. Που δυστυχώς τέτοιου είδους μέτρα δεν βλέπουμε να υπάρχουν, κύριε Υπουργέ, και θα συνεχίσουν και για τα επόμενα χρόνια
οι κάτοικοι να ταλαιπωρούνται από αυτή την κατάσταση. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να σας πω ότι δόθηκαν οδηγίες, γιατί υπάρχουν δεν είναι μόνο τα σπίτια εκεί, είναι και, πολύ, και πιο ευαίσθητες. Ιατρικές μονάδες, ιατρία, οδοντιατρία, παιδικοί σταθμοί. Δόθηκαν αμέσως οδηγίες και από τον Ιατρικό Σύλλογο, από τον Διατρικό Σύλλογο, από τις Διευθύνσεις Υγείας, προκειμένου να ενημερωθούν όλοι για το πρόβλημα που υπήρξε στο νερό και γίνει και σχετικά το συντομότερο δυνατό και διακοπή. Και ήταν και μεγάλη έκταση. Αφορούσε περίπου 10.000 πολίτες, σχεδόν το 1/2 του πληθυσμού της Ζακύνθου κατά την χειμερινή περίοδο. Το πρώτο είναι αυτό. Και το δεύτερο θέλω να σημειώσω είναι ότι από ό,τι θα δείτε και στο έγγραφο που κατέθεσα πριν λίγο, ο Δήμος Ζακύνθου δεν είχε. Ο Δήμος Ζακύνθου ισχυρίζεται, προβάλλει το επιχείρημα ότι ο Δήμος Ζακύνθου δεν είχε master plan για την ίδρυψη. Είναι μια νέα δημοτική αρχή, ανέλαβε μόλις πριν 6-7 εβδομάδες. Οπότε και δεσμεύεται θα πρέπει να πάμε σε ένα master plan για να λυθεί το θέμα της Ζακύνθου, το οποίο μπορεί να είναι ένα συνδυασμό λύσεων από μονάδα αφαλάτωσης μέχρι οτιδήποτε άλλο κριθεί από αυτό. Διαχρονικά και ειδικά για τις περιπτώσεις ιδίω των νησιών που έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα, σαν Υπουργοί είμαστε πολύ κοντά και προσπαθούμε να βοηθήσουμε με λύση χρηματοδότηση είτε εμείς, είτε το Υπουργείο Περιβάλλοντος από το αντίστοιχο του επιχειρησιακό πρόβλημα, τη χρηματοδότηση για να λυθούν προβλήματα. Μόλις έρθει σχετική πρόταση από το Δήμο Ζακύνθου, πολύ ευχαρίστω να την εξετάσουμε τη δέουσα προσοχή, με δεδομένη και την επιβάρηση που υπάρχει από το συγκεκριμένο περιστατικό. Ευχαριστώ πολύ.